Μεσημέρι, Νικήτα, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο, η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι σε παραλία στην πόλη Χρυσοχούς εντοπίστηκε πτώμα, το οποίο ανήκει σε άντρα. Στη σκηνή έχουν μεταβεί άντρες της δύναμης, ενώ αναμένεται να κληθεί και ιατροδικαστής για αυτοψία. Το πτώμα έχει εντοπιστεί στην περιοχή Φοντάνα Αμορόζα, στην πόλη Χρυσοχούς, κοντά σε βράχια, όπως μας έχει αναφερθεί, από εθελοντές και μέλη της λιμενικής αστυνομίας, που συνέχιζαν και σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τα μέσα μαστίου. Θυμίζουμε, Νικήτα, ότι ο Αντωνίου διέμενε σε εξοχική κατοικία στο χωριό Λισσός, όπου βρισκόταν σε καραντίνα όταν επέστρεψε από τη Βουλγαρία. Από τότε γίνονταν καθημερινά έρευνες από δεκάδες εθελοντές, μέλη της αστυνομίας, της πολιτικής άμυνας, Σέλεμεσό αλλά και Πάφο, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Αναμένεται τώρα, Νικήτα, να διαπιστωθεί εάν το πτώμα ανήκει στον 28χρονο, ο οποίος στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του θεάθηκε σε παραλία της πόλης Χρυσοχούς. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης διαφόρων καταστημάτων της περιοχής. Και αναμένεται τώρα να διαπιστωθεί εάν το πτώμα ανήκει στον 28χρονο. Ευχαριστούμε την Εμμανουέλα.